Ο στρατιωτικό μετασχηματισμό τη Πολωνία, για όσου δεν το έχουν καταλάβει, είναι η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να μετατρέψουν τη χώρα στη νέα στρατιωτική και οικονομική υπερδύναμη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα είναι να υποβαθμιστεί ο ρόλο τη Γερμανία και να μην ενισχυθεί ποτέ ξανά σε τέτοιο βαθμό που να παίζει το ρόλο του ηγεμόνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είχε συμβεί στα χρόνια του Γκέρχαρτ Στρέντερ και τη Άγγελα Μέρκελ διότι η Γερμανία είχε γίνει οικονομική υπερδύναμη που ενοχλούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του φθηνού ρωσικού φυσικού αερίου, με το οποίο η βιομηχανία της έγινε άκρως ανταγωνιστική. Οι Αμερικανοί με τη βοήθεια του Ολαφ Σόλτς, του οποίου ο ρόλος θα διερευνηθεί στο μέλλον, γιατί κανείς πολιτικός δεν μπορεί να είναι τόσο αφελής, ώστε να καταστρέφει τα πλέον εκτήματα της χώρας του, κατάφεραν να διακόψουν οριστικά την παροχή του ρωσικού αερίου στη Γερμανία, προκαλώντας την οικονομική της κατάρρευση και τη γεωπολιτική της εκμυδένηση. Στη θέση της οι Αμερικανοί προωθούν τους Πολωνούς, τους οποίους θεωρούν ότι θα είναι πίστη σύμμαχοι, που θα εξασφαλίζουν πρωτίστως τα αμερικανικά συμφέροντα και όχι τα πολωνικά. Ή έστω τα πολωνικά συμφέροντα δεν θα φτάσουν ποτέ σε σημείο που να αμφισβητούν τα αμερικανικά. Η στρατιωτική μεταμόρφωση της Πολωνίας είναι εκπληκτική. Οι στρατιωτικές δαπάνες της ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ είναι 2,4% το 2022, 4% το 2023, ίσως έως και 5% το 2024. Η παραγγελία εξοπλισμού αγγίζει τα 85 δισεκατομμύρια δολάρια. Μεταξύ αυτών τα 10 δισεκατομμύρια θα διατεθούν μόνο για τα συστήματα HIMARS. Όποιος πιστεύει ότι όλα αυτά η Πολωνία τα κάνει γιατί φοβάται ρωσική επίθεση είναι γελασμένος. Ο ρόλος της θα είναι ιδιαίτερα κομβικός για τους Αμερικανούς και θα παίξει το ρόλο του ελεγκτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.